μου πεις, με αφορμή ένα σχόλιο που έκανες πρόσφατα στο Tonight Show, είπες ότι θα φασονόσουν με την Τόνια Σωτηροπούλου. Mm. Και εγώ θα σου έλεγα γιατί μου αρέσει πολύ. Mm. Λοιπόν, ποια είναι η γυναίκα φαντασίως εκτός από την Τόνια για τον Γρηγόρη? Για ποια θα κόβες φλέβα, να καταλάβω λίγο τα γούστα σου? Για τη Σαρλίζ Τερόν. Για τη Σαρλίζ θα τσακωθείς μαζί με τον Λιάγκα, γιατί έχει πει 100 φορές το πρωινό ότι είναι αγαπημένη του. Φοβερό είναι αυτό. Δηλαδή, πάντα υπάρχει ένας λόγος να τσακωθείς με τον Λιάγκα. Πάντα υπάρχει λόγος. Φοβερό, ακόμα και αν βγεις εκτός Ελλάδος. Κάποια Ελληνίδα, για να καταλάβω λίγο τα γούστα σου από τις Ελληνίδες. Με την Τζαπανίδου ήμουν πολύ κολλημένος, ας πούμε, και έλεγα παντού ποια θεωρούσα πολύ ωραία Ελληνίδα. Παρελθόν ήσουν? Ναι, τώρα τελευταία δεν με έχω μπει σε τέτοια διαδικασία, αλλά ξέρεις, μου είχε μείνει πάντα το ηρετσινιά της Τζαπανίδου. Ποιο είναι το πιο ακραίο πράγμα που έχεις κάνει για χάρη του έρωτα? Εντάξει, έχω κάνει πάρα πολλά, φίλε. Σου ζητώ συγγνώμη, δεν θέλω να πω τίποτα όμως. Πες τώρα, ξέρω. Δεν θέλω να πω, έχω κάνει ό,τι μπορείς να φανταστείς. Ναι, οκ, είπες, μπορεί να έχεις κάνει ένα ταξίδι, να πας στην Αμερική για μια μέρα και να γυρίσεις. Έχω κάνει αυτό που λες με το αεροπλάνο, μπορεί να έκανα και 3 φορές μέσα σε μια μέρα επί 6 μέρες. Προφανώς στην Ελλάδα τότε, στην για Ελλάδα, να το. Στην Ελλάδα. Ο αγαπημένος μας Απόστολος Γκλέτσος δήλωσε πρόσφατα, όπως γνωρίζεις, ναι, στην αντίπαλη από σένα εκπομπή, ναι, ότι ψήνει το ψάρι και από τις δύο πλευρές. Ναι. Τι έχεις να πεις γι' αυτό? Εσύ βασικά το έχεις ψήσει πρώτα το ψάρι και από τις δύο πλευρές. Φίλε, εγώ τρώω σούσι. Είμαι φανατικός. Του ομού. Του ομού. Γρηγόρη, θέλω να μου πεις, έχεις κάνει ποτέ one night stand? I don't speak English and languages. And I don't understand what. Είναι η σχέση της μιας βραδιάς, να το πω στα ελληνικά. Θα μπορούσα να σου πω τώρα ναι και στην εφηβεία. Αν μου πεις όχι, δεν θα το πιστέψω. Ναι, οπότε πες μου ένα ναι, να προχωρήσω. Στην εφηβεία συνέβησαν τόσο πολλά πράγματα στη ζωή μου που ήταν τόσο έντονη. Έζησα μία περίπου πενταετία που γενικά ήταν πολύ δύσκολη φάση και ευχαριστώ πάρα πολύ τον πατέρα μου που υπήρχε δίπλα μου, γιατί θα είχα μπλέξει και πάρα πολύ άσχημα. Οπότε όλα μπορούσαν να συμβούν σε αυτά τα 5 χρόνια και πολλά συνέβησαν. Έχουν γίνει, οκ. Okay. Αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι θεωρώ ότι ένας άντρας και ένα αρσενικό δεν λέει ποτέ τίποτα από την προσωπική του ζωή. Θέλω να μου πεις τη μεγαλύτερη κατηνιά που έχεις κάνει σε μία σχέση. Να ψάξεις τα ρούχα της συντρόφου σου, να κοιτάξεις κινητό τηλέφωνο, να παρακολουθήσεις. Τα έχω κάνει όλα. Υπάρχει κάποιο αστείο περιστατικό? Ας πούμε, μεταμφίεση, φαντάζομαι ότι θα είναι αστεία αν την έχεις κάνει. Όχι, μεταμφίεση δεν έχω κάνει. Αλλά έχω κάνει να ψάξω κινητό, να ψάξω τσάντα, να ψάξω ρούχα. Κάποια στιγμή όμως ανακάλυψα ότι όλο αυτό το πράγμα ήταν ένα πράγμα Ματέο. Που δεν οδηγούσε πουθενά. Θέλω να μου πεις, αν έχεις ξεκινήσει ποτέ σχέση, ναι, με κάποια, ενώ ήξερες ότι είναι σε σχέση, δηλαδή δεν υπήρχε ποτέ το τρίτο πρόσωπο σε μία σχέση, ναι, είτε σαν θήτης, είτε σαν θύμα. Ναι. Δεν μπήκα ποτέ στη διαδικασία αυτή, ακόμη και αν ένιωσα ότι μπορεί να ερωτεύτηκα. Ή αν ένιωσε ότι ήταν πολύ θελκτικό το να συμβαίνει αυτό το πράγμα, αν δεν είχα τη διαβεβαίωση ότι η ιστορία είναι λήξας από εκεί. Σαν θύμα. Λέβες, μου έχει συμβεί και στο παρελθόν και σαν θύμα και σαν θήτης να συμβαίνει αυτό το πράγμα. Άρα έχει συμβεί να σε θύμα αυτό. Λέω, ναι. Ο Ρέμος την ίδια ερώτηση μου έχει πει ότι όποιος λέει ότι δεν υπάρχει θύμα είναι ο μεγαλύτερος κερατάς. Εγώ άφησε μήνυμα στον τηλεφωνητή την ώρα που ήταν στην πράξη. Μου κάνεις πλάκα. Αλήθεια. Και πρέπει να τα άκουσα 50 φορές πριν την πάρω τηλέφωνο. Άκουγα τη φωνή που έλεγε. Μόλυψες. Αυτό έλεγε μόνο. Κι άλλα, αλλά δεν μπορώ να στα πω. Πήρα ένα τηλέφωνο και της είπα, εδώ και περίπου μία ώρα μου έχει έρθει ένα μήνυμα που λέει μόλυψες. Λέω, δεν ξέρω που είσαι, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή τύχη. Παιδιά, φοβερό, Φοβερό. Το λέει. Φοβερό. Φοβερό. Σκέφτομαι τα μούτρα του Γρηγόρη που τον ξέρω. Μου τα λέει μια κοπέλα που είναι και εγωιστής αυτός τώρα. Δεν είναι δηλαδή και ο άνθρωπος που θα πάει το κέρατο έτσι. Και θα το αφήσει να περάσει, ας πούμε. Και ακούει το κινητό και η άλλη κάνει σεξ με τον άλλον. Και της λέει, μωρό μου, μου λείψες ο άλλος. Και τίποτα άλλο, μην έλεγε κτλ. Και τα ακούει, μωρό μου, μου λείψες. Κύριε, όμως ψύχραμα και το είπε και το σταμάτησε εσύ. 50 φορές, το μόνο παίξω. Έχεις μείνει ενεός. Τώρα μην με βρίστε, δεν κατάλαβα ποιος έστειλε το μήνυμα σε ποιον. Κατά λάθος πατήθηκε ο τηλεφωνητής. Την ώρα που κάνανε σεξ η κοπέλα του ήταν με κάποιον. Και μιλούσε με τον άλλο, δεν ξέρω τι κάνανε. Σεξ κάνανε στην ώρα που πράξη είπε. Και ακουγόταν ο άλλος. Μου έλειψες. Και πήρε κατά έλεγε αυτός μου έλειψες. Ο άλλος, ο γκόμενος, ο άλλος. Όχι, αυτή του έλεγε μου έλειψες. Όμως δεν το καταλάβατε αυτός, τελικά. Την ώρα που κάνανε σεξ, αυτός έλεγε μου, πόσο μου έλειψες. Εγώ νομίζω ότι αυτή του έλεγε μου έλειψες. Αυτή του έλεγε μου έλειψες. Πάρ' το Γρηγόρη. Και κατά λάθος πατήθηκε και πήγε το μήνυμα στο Γρηγόρη. Για αυτήν. Και εγώ για μπράβο. Ναι, κατά λάθος. Το θέμα είναι ότι εκείνη τώρα το κάνανε. Τώρα το θέμα ποιος του έλειψε τον άλλο. Έξι φορές στη Θεσσαλονίκη πήγαινε, έλα. Για ποια πήγαινε τώρα. Έξι μέρες. Πήγαινε τρεις Θεσσαλονίκη. Φορές κάθε μέρα. Δεν είπε. Είπε. Αθήνα Θεσσαλονίκη. Είπε. Θαρώ είπε Αθήνα Θεσσαλονίκη. Ξέρουμε ότι τα είχε με τη. Εντάξει ρε Γιώργο, σταμάτα ρε παιδί.
παιδί μου, επιτέλους, πάμε στο επόμενο θέμα. Συγγνώμη, δεν είναι Θεσσαλονίκη. Κάτι κακό είναι, δεν είναι κακό. Έχεις όρεξη. Έχεις μια μπήκα στο κεφάλι, στην καλό. Όχι, δεν είπα όνομα. Παιδιά, δεν είπε Θεσσαλονίκη, δεν είπε. Παιδιά, δεν είπε Θεσσαλονίκη. Δεν το είπε, εμείς το λέμε. Εμείς το παρατηρούμε. Θα σας πω γιατί εγώ. Γιατί δεν υπάρχει πτήση να πας παρα... Δηλαδή, Λονδίνο δεν μπορούσα να πάει τρεις φορές την ημέρα. Υπάρχει η Ρόδος, υπάρχει το Ηράκλειο. Εδώ η Ρόδος. Και εδώ και εδώ. Θεσσαλονίκη.